Συνάδελφοι και συναδέλφισες, λίγο ησυχία για να μπορώ να μιλήσω. Ευχαριστώ. Έλαβα και σήμερα το λόγο, κυρίως για να μιλήσω για τις τροπολογίες. Όμως, επειδή προκλήθηκα, θα ήθελα να σχολιάσω με επιχειρήματα αυτά που υπόθηκαν εδώ στην αίθουσα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω αν δεν υπάρχει ησυχία. Λυπάμαι. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Συγγνώμη. Λίγο ησυχία, αν θέλετε, στην αίθουσα. Όχι, κύριε Γεωργιάδη, πριν, λοιπόν, σας παρακαλώ για να ακούσουμε την ομιλήτρια. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ. Δεν σέβεστε τους συναδέλφους. Κύριε Γεωργιάδη. Τους συναδέλφους σας. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, okay. Πρέπει ευχαριστώ. Να σεβαστούμε τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν, λοιπόν. Κύριε Γεωργιάδη. Ωραία. Θα ήθελα, λοιπόν, μπορείτε να σχολιάσω. Ναι. Τα περί μη αξιοπρεπούς κυβέρνησης, τους λεοντερισμούς αυτής της κυβέρνησης που ακροβατεί στην επιπελαιότητα και στο λαϊκισμό. Αυτά υπόθηκαν από την αξιωματική αντιπολίτευση και πριν θέσω μια σειρά ερωτημάτων θα ήθελα να επεκαλεστώ μια πρόταση του συναδέλφου Δουζίνα η οποία με εκφράζει. Τι λέει? Αν κάποιος με πει λαϊκιστή επειδή εκφράζω τα λαϊκά συμφέροντα κόντρα σε αυτή την ελίτ, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απέναντι στην ελεύθερη πολιτική που περιφρονεί ανθρώπους, πρέπει, όπως είπε και ο Σάντερς, να αντιπαραβάλουμε ένα αριστερό λαϊκισμό. Απέναντι, λοιπόν, στην καταστροφή που εσείς επικαλείστε ότι εμείς φέραμε, εμείς σήμερα ερχόμαστε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε... Συγγνώμη, δεν μπορώ, συνάδελφοι. Συνάδελφοι και συναδέλφοι, δεν με σέβεστε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να μιλήσω. Να μην αναφέρω ονομαστικά. Δεν κάνει. Λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Συνεχίζω. Συνεχίζω. Εμείς θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε και θα δίνουμε μάχες. Μπορεί να μην είναι όλες ένδοξες, αλλά όμως θα δίνουμε μάχες. Και αν χρειαστεί να συμβιβαστούμε σε αυτόν τον επώδυνο συμβιβασμό, δεν διστάζουμε να έρθουμε και να πάρουμε μέτρα όταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας πλήττεται από αυτές τις μνημονιακές πολιτικές. Και όσο και αν επιχειρείτε σήμερα, συνάδελφοι και συναδέλφισες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αλλάξετε την ατζέντα, χρησιμοποιώντας δηλώσεις συναδέλφων, δεν θα αποφύγετε να απαντήσετε, θα καταψηφίσετε τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων ή θα συνταχτείτε με τις πιο ακραίες φωνές στην Ευρώπη. Και εδώ σας θυμίζω τη δήλωση του Μοσκοβισσή, που αποκαθιστά την πραγματικότητα και έρχεται σε αντίθεση με τους πιο ακραίους κύκλους που προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη διαπραγμάτευση. Δεν έχουν αλλάξει τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Και τι άλλο τόνισε ο Επίτροπος? Ότι απαραίτητη είναι η ελάφρυνση του χρέους, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την κοινωνική συνοχή που αναμένει ο ελληνικός λαός. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, δεν πρέπει να επιτρέψουμε και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση να συμβεί αυτό στη χώρα μας. Αυτό που είναι δικαίωμα για κάθε χώρα, να χρησιμοποιεί ένα μόνο μικρό μέρος ενός κλάσματος από τα έσοδα ή το πλεονέσμα, δεν έχει σημασία, για να στηρίξει ομάδες που πλήττονται και πληρώνουν καθημερινά τις πολιτικές της λιτότητας και την κρίση. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, πρέπει πραγματικά σήμερα εδώ να δώσουμε ένα παράδειγμα και να αφήσουμε μία παρακαταθήκη ότι αυτή η χώρα δεν είναι απικία και πρέπει να το κάνουμε σήμερα. Γι' αυτό καλώ πραγματικά την αντιπολίτευση να σταθεί μπροστά στη σοβαρότητα αυτής της στιγμής και να αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι πραγματικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πλεονάσματα σαν χώρα εμείς και να τα δώσουμε σε αυτούς που πλήττονται και πλήρωσαν την κρίση. Και φυσικά, αγαπητοί συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ήρθαμε εδώ από το πουθενά, ούτε πήγαμε σε κανένα διάστημα. Υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και εσείς είστε αυτοί που κόψατε το ΕΚΑΣ, εσείς είστε αυτοί που το ψηφίσατε το 2014, εσείς είσαστε που αποφασίσατε διάφορα πράγματα στη διαπραγμάτευση και εμείς αναγκαστήκαμε να κάνουμε τον επώδυνο συμβιβασμό. Αυτά να μην τα ξεχνάμε, δεν ζούμε στο διάστημα.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ, μιας και αυτός είναι και ο λόγος που πήρα σήμερα το λόγο, σε τρεις τροπολογίες βουλευτικές που αφορούν ανανεώσεις συμβάσεων. Η μία είναι η παράταση συμβάσεων εργαζομένων στα γραφεία δικτύωση πρόθεσης ισότητας των φύλων, δηλαδή τα γραφεία ισότητας που υπάρχουν στην ΚΕΔΕ και στην ΕΜΠΕ, όπου εκεί πραγματικά έρχεται με μία τροποποίηση η ΠΕΤΑ να μπει σαν συμβαλόμενη εργοδότρια εταιρεία, γιατί πριν ήταν η ΚΕΔΕ και δεν μπορούσε να, το ποσό που προευλόταν από τη χρηματοδότηση να πληρώσει τους εργαζομένους. Άρα λοιπόν αυτή η τροπολογία έρχεται πραγματικά να διορθώσει ένα πρόβλημα που υπήρχε για να πληρωθούν 9 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι αναδρομικά. Αυτή η τροπολογία είναι, θα λέγαμε, στο ίδιο πλαίσιο και στην ίδια φιλοσοφία της Υπουργικής που παρουσιάστηκε από τον κύριο Σκουρλέτη για ανανέωση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στα συμβουλευτικά κέντρα για τη βία κατά των γυναικών στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Δεύτερον, θα ήθελα να μιλήσω για την τροπολογία που αφορά την παράταξη διοικητικής υποστήριξης των ΟΤΑ, η οποία παράταση αυτή αφορά δήμους οι οποίοι δεν πρόλαβαν λόγω και των δυσμενών συνθήκων να οργανώσουν τις υπηρεσίες τους και έρχεται ένας άλλος δήμος για ένα χρόνο ακόμα να τους παρέχει διοικητική υποστήριξη. Τρίτη τροπολογία είναι η παράταση της συγχώνευσης των ΦΟΣΔΑ. Αυτό αφορά, όλοι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά με το άρθρο 13 του νόμου 4071 του 2012, ότι συνίσταται περιφερειακός ΦΟΣΔΑ και όλα τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούσαν είτε ως σύνδεσμοι, είτε ως ανώνυμες εταιρείες, είτε με άλλες νομικής μορφής επιχειρήσεις ΦΟΣΔΑ, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε έναν περιφερειακό. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία που προβλεπόταν για αυτή τη συγχώνευση, η τροπολογία ζητάει μία παράταση αυτής της προθεσμίας μέχρι το 30 έκτου 17. Τέλος, θα ήθελα πραγματικά να αναφερθώ και εγώ στην τροπολογία που υποστήριξε ο Υπουργός, ο κύριος Σκουρλέτης, που αποτελεί μία ανάσα για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης επιμήκυνσης αποπληρωμής των δάνειων που έχουν συνάψει από το Ταμείο Παρακατοικών και Δανείων και από αποσκοπούν στην οικονομική εξυγείωσή τους. Μέχρι 35 έτη είναι αυτή. Επίσης, με δεδομένο ότι το Ταμείο Παρακατοικών και Δανείων εξελίσσεται σε μία αναπτυξιακή τράπεζα της αυτοδιοίκησης, με την ίδια αυτή τροπολογία παρέχεται δυνατότητα να επιχορηγεί από έσοδα των ιδίων πόρων της για εκπώνηση μελετών και ορίμανση έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και άρα να βοηθήσουμε μικρούς και νησιωτικούς δήμους που δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες και άρα μπορούν πραγματικά να βοηθηθούν μέσα από αυτά τα μέτρα. Τέλος, και τελειώνω πραγματικά κύριε Πρόεδρε, δώστε μου δύο λεπτά, η τροπολογία 803/55 αφορά τις συμβάσεις μίσθωσης για τα κέντρα, όπως ανέφερα τα συμβουλευτικά κέντρα που αφορούν τη βία κατά των γυναικών. Εδώ τι είναι αυτή η τροπολογία. Επειδή κύριος δικαιούχος του έργου που χρηματοδοτεί αυτά τα συμβουλευτικά κέντρα είναι το κέντρο ερευνών για την ισότητα, έρχεται αυτή η τροπολογία και επειδή είναι ο κύριος δικαιούχος, τη συμπληρώνει έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί να επισέλθουν ως αντισυμβαλόμενοι στη σχετική σύμβαση μίσθωσης. Άρα λοιπόν, με αυτό μπορούν ακριβώς να λειτουργήσουν τα κέντρα και να πληρωθούν από το ΚΕΘΗ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Θελερίτη. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημοκρατικής Συμπαράταξης,